Όταν ένας άνθρωπος βλάπτηκε το διπλανό μου, ακόμα και σε μένα συμπεριφέρεται ο καλύτερος, δεν τον ήθελα. Ρε Σιάννα Μαρία, νομίζω ότι είσαι αυτό στο κέντρο του κόσμου. Όχι. Δεν είσαι. Αυτό το θέλει εσύ. Και εσύ με το γράμμα σου καλά να πάθεις. Εσύ την έκανε τώρα θεότητα. Να και εσύ. Άντε. Τώρα είδε ο Γρηγόρης ότι η Άννα Μαρία είναι αχάριστη. Κρίμα. Η Σοφία είναι. Τέλος πάντων. Είμαι χειρότερη κι εγώ. Χειρότερη. Εμείς δεν αξίζουμε. Αυτός παραμυθάς. Άρα εσύ είσαι για τη βαλίτσα. Εσύ είσαι για να πάρεις τα λεφτά. Λέω, όχι, δεν κατάλαβες. Δεν άκουσες τίποτα. Λες δύο ανύπαρκτα παιδιά, ένα παραμυθά. Εγώ είμαι στρατηγική. Αλλά για μένα λέω ότι εσείς οι δύο δεν φτάνατε στο τελικό. Εσείς οι δύο είπα. Και ο Μπέντζης. Και όμως καθίσαμε εδώ. Ότι δεν θέλω να ήταν η Σοφία, δεν το θέλω φυσικά. Το ότι καθίσαμε εδώ είναι απόδειξη. Ήθελα να το ήθελα, αλλά με απογοήτευσε. Είτε σ' αρέσει είτε όχι, το ότι καθίσαμε και μείναμε είναι απόδειξη. Δεν είπα. Αυτό δεν μπορεί να είναι. Δεν μου αρέσει που είναι. Γιατί δεν κρίνει τον κόσμο. Δεν μπορεί να με αρέσει γιατί έγινε. Εσύ μα απογοητεύει με αυτά που λε, αλλά τι να κάνουμε, ρε φίλε. Όταν ερχόμαστε σε πλησιάζουμε να ηρεμήσει, μα διώχνει. Αυτό έχετε κάνει σκατά. Αφήνω τα πιάτα. Αυτό θυμάσαι από μένα. Μόνο τα πιάτα. Μόνο τα πιάτα. Μπράβο. Μόνο τα πιάτα βλέπεις εσύ. Λέω τα πιάτα δεν κάνει σε μία πράξη αγάπης δεν δίνεις. Εγώ κάνω πίτες τώρα. Έδωσα όλες τις πράξεις αγάπης εδώ μέσα και πήρα το π***ο. Αυτό. Πήρα ένα π***ο. Δεν μπορεί να τα λες αυτά. Μόνο ένας δικηγόρος μπορεί να τα πει αυτά. Ω Θεέ μου, είναι δικηγόρος. Ω Θεέ μου. Μόνο ένας δικηγόρος σε μια δίκη μπορεί να τα πει αυτά. Να την χειραγωγήσει ποιον. Δεν ντρέπεται. Αυτό είναι αχαριστία, Big Brother. Ως προς εμένα και ως προς τον Πηγίδη. Και θα μιλήσω για μένα τώρα. Ο Πηγίδης θα μιλήσει τον εαυτό του. Είναι αχαριστία. Όταν την έχω στηρίξει, δεν έχω μιλήσει. Όταν βλέπω ότι έχει κάνει λάθη και τη στηρίζω, την ηρεμώ στα νεύρα της. Και γυρνάει και λέει ότι την έχει πυροβολήσει όλο το σπίτι εισαγωγικά. Ότι είναι πάντα μόνη της, ότι δεν την έχει στηρίξει κανείς. Τώρα θα την τελευταία εβδομάδα. Και ότι εγώ δεν συναχωρέθηκα που έφυγε ο Θέμης, δεν ντρέπεται. Πότε έγινε ο Θέμης φίλος της πιο πολύ από μένα. Πότε έγινε η Ραΐσα φίλη της που είχε έρθει μέχρι και ο κύριος Μικρούτσικος για να τα βρούνε. Που την είχε θίξει τη Ραΐσα και την είχε προσβάλει. Άντε μην τα θυμηθώ. Πότε έγινε φίλη της η Ραΐσα. Εγώ ήμουν φίλος της στο παιχνίδι. Ο Πυργίδης ήταν πιο φίλος από μένα προφανώς. Η Ραμόνα ήταν φίλη και τσακωθήκανε, δεν με ενδιαφέρει για δικούς τους λόγους. Που και εκεί πάλι την υποστήριξα τυφλά. Τυφλά. Δεν έκατσα ποτέ να μιλήσω με τη Ραμόνα γιατί είχα και τους δικούς μου λόγους, αλλά ποτέ δεν έκατσα να δω την άλλη πλευρά. Της έδειξα τυφλή εμπιστοσύνη της Άννας Μαρίας στο κομμάτι με τη Ραμόνα που πήρε τέτοια έκταση. Και πλέον αρχίζω και αφιβάλλω. Λέω έχει γούστο τώρα. Αλλά δεν μιλούσα με τη Ραμόνα για να ξέρω και την άλλη πλευρά. Δεν τρέπεται να τα κάνει αυτά. Να λέει ανύπαρκτο ένα παιδί στον τελικό, δύο παιδιά και έναν άλλο παραμυθά. Και αυτή είναι η σωστή. Έχει τσακωθεί με όλο το σπίτι. Δύο-τρία άτομα την υποστηρίξαμε και τα βάζεις και με αυτούς. Ή πρέπει να είσαι τέλεια ηθοποιός, ή πρέπει να έχεις το σχέδιο από την αρχή. Το τι είναι ηθοποιός δεν θέλω καν να το σκεφτώ. Μου το λέει συνέχεια Σοφία, μου το λέει και Χαγιάς, μου το έχουν πει άνθρωποι εδώ μέσα. Δεν ήθελα να τους ακούσω. Ακόμα και τώρα θα συναχωρηθώ σαν Γρηγόρης. Καλοφάγωτα, αν θέλει να πάρει τα λεφτά, έτσι θα πάρει. Αν ο κόσμος χειραγωγείται από μια γυναίκα, χειραγωγηθεί. Ας την ψηφίσουν να πάρει τα λεφτά να ηρεμήσουμε όλοι. Να δω τι θα τα κάνει. Αν μπορεί να αγοράσει την ψυχή της με 100 χιλιάρικα. Αυτή είναι η αχαριστία με κεφαλαίο Α. Μπράβο, Άννα Μαρία. Μπράβο. Κατάφερε και τον τελευταίο άνθρωπο που τη στρίξε αυτό το παιχνίδι να το στρίψει εναντίον της. Και τα λεφτά.